Όπω σα προανήγγειλα και σα υποσχέθηκα, έχω απέναντί μου την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζωντανή εκπομπή, να στέλνετε πολλέ ερωτήσει. Καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Λιάτσο. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Είναι υποψήφια. Καλή επιτυχία στο λαό μα. Στην πρώτη Αθηνών με το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να τα λέμε αυτά. Τώρα, γιατί είμαστε και 15-24 ώρα πριν τι εκλογέ. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα, θα μου επιτρέψετε, κυρία Κωνσταντοπούλου, να δείξω δύο εξώφυλλα. Ναι. Το αυριανό τη Κόντρα Νιου. Κύριε να δούμε το αυριανό τη Κόντρα Φόβο, τρόμο και πανικό σκορπίζουν οι ομάδε αυτοκτονία των τζιχαντιστών. Σε κατάσταση ομοιρία σε Ευρώπη-Αμερική, γράφει η Κόντρα Νιούζ. Συναγερμό και έκτακτα μέτρα σε διεθνή αεροδρόμια, σιδηροδρομικού σταθμού, σύραγγε, κουραζερόπλια, κυβερνητικά κτίρια, πολιεθνικέ εταιρείε, συγκροτήματα τύπου και όσο εμπλέκονται στου βομβαρδισμού Ιράκ, Συρία, Λιβύη, γράφει πολύ εύστοχα η Κόντρα Νιούζ του Σαβάτου. Επίση, όλα τα ονόματα των υποψηφίων, οι λίστε των κομμάτων σε όλε τι εκλογικέ περιφέρειε, Γερμανικό τύπο, η Μέρκελ, θα αναγκαστεί να διαπραγματευτεί με τον Τζίπρα και στο άρθρο με τίτλο Κόντρα σε όλα, το μεγάλο λάθο του Αντώνη. Σε λίγε μέρε, λέει, θα υποχρεωθεί να δεχτεί τον Τζίπρα σαν πρωθυπουργό στο γραφείο του, να τον αγκαλιάσει, να τον φιλήσει και να του ευχηθεί και καλή επιτυχία για το καλό τη πατρίδα. Ένα πολύ ενδιαφέρον ε, και πολύ, πολύ έξυπνα γραμμένο άρθρο στην πρώτη σελίδα τη Κόντρα Νιού που θα διαβάσετε αύριο. Να δούμε και το πρωτοσέλιδο τη αγορά που κυκλοφορεί αύριο Σάββατο τη οικονομική πολιτική Εφημερίδας, να βάγισαν τα δημόσια έσοδα. Είναι το πρώτο θέμα τη αγορά. Νέα μαύρη τρύπα άνω του 1 δι ευρώ δημιουργήθηκε μόνο το Δεκέμβριο στον προπολογισμό. Κόλλησαν οι πληρωμέ έμφυα και ληξί πρόθεσμο οφειλών. Συνεντεύξει πολύ ενδιαφέρουσε τη κυρία Μπαγκογιάννη και του κυρίου Γιάννη Δραγασάκη από το ΣΥΡΙΖΑ. Αρθρογραφούν στην αγορά Κούλο, Γλουνίκο Παπανδρέου, Θόδωρο Ρουσόπουλο και ο συντονιστή του Γραφείου Προπολογισμού τη Βουνή Παναγιώτη Λιαργόβα. Πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση τη MRB. Όπου δίνει προβάδισμα τριών μονάδων στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτή η δημοσκόπηση. Θα κουβεντιάσουμε και με την κυρία Κωνσταντοπούλου για τι δημοσκοπήσει. Και ένα ενδιαφέρον επίση ρεπορτάζ: Μυστικέ επαφέ του ΣΥΡΙΖΑ με την Τρόικα και ο ρόλο Άσμουνσεν. Με την ε, α, α, αυριανή αγορά. Και βεβαίω έχει μια εξαιρετική προσφορά αύριο, φίλε και φίλοι. Έχει όλα τα καλά τραγούδια τη μεγάλη επιτυχία του Μπομπ και για εμά του μεγαλύτερου που μεγαλώσαμε με το Bob Dylan, νομίζω ότι είναι μια πολύ δυνατή προσφορά. Τρία CD μαζί δίνει αύριο η αγορά. Κυρία Κωνσταντοπούλου, βρισκόμαστε. Έχω πολλέ ερωτήσει. Έχω κάνει ένα κατάλογο. Χαίρομαι να απαντώ σε ερωτήσει. Πολύ ωραία. Είμαι υπέρ των ερωτήσεων. Τέλεια. Τι αίσθηση έχετε, είμαστε 15 μέρε πριν από τι εκλογέ. Τι αίσθηση έχετε λοιπόν, προ τα πού πάει το πράγμα, Πείτε στου τηλεθεατέ τι πιστεύει η κυρία Κωνσταντοπούλου για τι εκλογέ. Θα σα έλεγα ότι η διάχυτη αίσθηση είναι ότι σαν να βγήκε ένα πέπλο φόβου και καταπίεση που είχε επικαλύψει το λαό μας. Όλο ένα και περισσότεροι πολίτε στο δρόμο, στι εκδηλώσει που συναντούμε, λένε Ανασάναμε ναι. ναι. επιτέλου. Ναι. Και η διάχυτη Σιστεύεται, αίσθηση. Πιστεύετε δηλαδή ότι ο κόσμο ήθελε εκλογέ, ε? Τις απολύτως, ίδιες απολύτως. Και το Γιατί έχω πει... άλλα μα λέγανε οι Κοιτάξτε, αυτό Γιατί... το έχω πει και όταν ακόμη οι δημοσκοπήσει έλεγαν ότι δίθεν ο κόσμο δεν θέλει εκλογέ. Ναι. Το μήνυμα ήταν πότε θα γίνουν εκλογές ναι. και σήμερα το μήνυμα είναι άντε να φύγουν mm -hmm. και επιτέλους να γίνει η αρχή για μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ο κόσμος ξέρει ότι θα είναι μεγάλη προσπάθεια ναι. για την ανατροπή αυτής της καθεστοτικής καταπίεσης και να ανοίξει ο δρόμος για ένα ελπιδοφόρο μέλλον για το λαό μας και για όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς. Θα σας έλεγα ότι το μήνυμα που... Η είναι ότι υποχωρεί σιγά σιγά ο φόβος που ενέσπηρε αυτή η διακυβέρνηση σε συνεργασία με την Τρόικα και με καθεστοτικά μέσα ενημέρωσης. Υποχωρεί ο φόβος και αναδύεται και ενισχύεται η ελπίδα, αναδύεται και ενισχύεται η αισιοδοξία αναδύεται και ενισχύεται η μαχητικότητα, η αποφασιστικότητα, η, πεποίθ, η αυτοπεποίθηση και το πείσμα του λαού μας. Λέτε λοιπόν κυρία Κωνσταντοπούλου ότι η στρατηγική Μαξίμου δεν πέρασε με, αυτό το, με τη φοβία που ήθελε να ενσπείρει στην ελληνική κοινωνία. Η στρατηγική Μαξίμου ιτήθηκε ναι. ευτυχώς. Αυτό είναι ένα πολύ εμψυχωτικό μήνυμα συνολικά mm -hmm. και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη και συνολικά για τους συμπολίτε μας. Ναι. Πέρα από το Σαμαράκι και το Βενιζέλο που ήταν σε αυτή τη γραμμή του φόβου, μέχρι πριν από λίγε μέρε, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, είχαμε και μπαράζ δημοσιευμάτων πιο έντονα πριν από καμιά εβδομάδα, καμιά δεκαετία μέρε, και από το διεθνή τύπο και από τα μεγάλα κανάλια, τα αμερικάνικα, τα γερμανικά, τα γαλλικά και τα αγγλικά κτλ. Είχαμε μπαράζ δημοσιευμάτων. Ότι έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και έρχεται η καταστροφή του τόπου στην Ελλάδα Κοιτάξτε, και θα παρασύρει στους, όλη την Ευρώπη. Στους ανθρώπους που έχουν καταπιεστεί αφόρητα, αδικηθεί ναι. αβάσταχτα και ε, εξουθενωθεί μέσα από ένα ε, τσουνάμι μέτρων και έναν οριμαγδό ε, φορολογικών επιβαρύνσεων και περικοπών mm. δεν μπορεί κανείς να παριστάνει τον σωτήρα δια της λογικής των μνημονίων και είναι ολέθριο να επιλέγουν οι ίδιοι που τους καταδυνάστευσαν mm -hmm. να τους φοβερίζουν. Ναι. Το να φοβερίζεις έναν λαό και το να ε, ε, επιχειρείς πάνω στο φόβο να οικοδομήσεις το μέλλον είναι η πιο αποτυχημένη λογική και στρατηγική. Να σας ρωτήσω το εξής. Με, το, με ρωτάει πολλοί κόσμος γι' αυτό. Ποια θα είναι η πρώτη κίνηση, αν υποθέσουμε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κυβέρνηση μετά την 25η Ιανουαρίου. Ποια θα είναι η πρώτη κίνηση της νέας κυβέρνησης με το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς έχουμε από καιρό και με πολύ σαφή τρόπο εξαγγείλει ποιες θα είναι οι πρώτες κινήσεις μας, γιατί δεν θα είναι μία μόνο ναι. κίνηση. Είναι οι ένα κινήσεις, ναι. φάσμα ενεργειών και μέτρων, στα οποία θα προβούμε άμεσα και αυτά αφορούν σε εσωτερικό επίπεδο την άμεση αποκατάσταση των αδικιών και κυρίω την άμεση mm -hmm. ε, ανάληψη πρωτοβουλειών για να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση. Μιλάμε mm -hmm. δηλαδή για τα μέτρα εκείνα. που εξήγη ε, ο κ. Τσίπρας και στη Θεσσαλονίκη. Και στη Θεσσαλονίκη, ακριβώ, yeah. είναι ένα κοστολογημένο πρόγραμμα ενίσχυσης εκείνων των οικογενειών και των οικοκυριών και των συνανθρώπων μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, δεν έχουν πρόσβαση στα βασικά και άρα εγγυόμαστε ότι θα έχουν πρόσβαση σε ρεύμα, σε τροφή, στα βασικά άγαθα. Mm -hmm. ε, ταυτόχρονα εγγυόμαστε ότι αυτό που είπε πολύ προσφυός ο Αλέξο Τσίπρας, ότι θα ξαναγίνει η Ελλάδα μια πολιτισμένη χώρα. Μια mm -hmm. χώρα δηλαδή στην οποία δεν θα λιποθυμούν τα παιδιά στο σχολείο, mm -hmm. δεν θα πεθαίνουν οι άνθρωποι από το κρύο και από τις κακουχίες. Πάλι σήμερα είχαμε θάνατο ε, ενός συνανθρώπου μας στην Κρήτη από το κρύο ε, λοιπόν αυτές είναι όλες δεσμεύσεις που όπως υπογραμμίζουμε δεν δικαιούται okay. κανείς να τις ε, ε, υποβαθμίζει σε παροχές αυτές είναι δεσμεύσεις και εγγυήσεις που μας επαναφέρουν αν θέλετε στο, στην κατηγορία των πολιτισμένων χωρών. Yeah. Σε επίπεδο διεκδίκησης τώρα η άμεση προτεραιότητά μας είναι να διεκδικήσουμε στρατηγικά την διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, να συμφωνηθεί ρήτρα ανάπτυξης, ότι δηλαδή η έναρξη αποπληρωμής θα γίνει υπό την προϋπόθεση του ότι θα αναπτύσσεται η οικονομία, και moratorium πληρωμών μέχρι τότε. Ναι. Το ερώτημα είναι το εξή. Αν σας πούνε, καμία διαγραφή, κανενός χρέους, ούτε ένα ευρώ. Δεν διαγράφουμε τίποτα. Τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πάμε για να μας πούνε... Κανένα, καμία διαγραφή ούτε ένα ευρώ και ναι. δεν πάμε για να αναδιπλωθούμε εάν προσκρούσουμε σε μία τυχόν γίνει. πρώτη άρνηση. Ξέρετε, είναι ένα ερώτημα Στην... που απασχολεί πολύ τον κόσμο. Θα... Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν, όταν του πει ο δανειστή. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα, θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να εγγυηθεί για το λαό μα αξιοπρέπεια και δημοκρατία. Ο ναι. ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να υποχωρήσει και να υπαναχωρήσει εάν αυτά τα δεδομένα και κεκτημένα δεν αποτελέσουν και Συμφωνία. Εμεί δεν πρόκειται να αποδεχθούμε οποιαδήποτε λύση παρατείνει την καταδυνάστευση και την κακουχία του ναι. λαού μα και τη κοινωνία μα. Περίπτωση... Άρα, άρα ναι. στην δική μα συνείδηση, δεν υπάρχει η λογική. Τι θα γίνει αν αποτύχετε. Δεν πάμε για να αποτύχουμε. Πάμε Πάντης για να, να πετύχετε. πετύχουμε. Πάντω, όλα, όλα Χτίζουμε... τα ερωτήματα πρέπει να τα βάζουμε στο τραπέζι. Σωστά. Αλλά Έτσι. εγώ θα ήθελα να απευθύνω και θα το απευθύνω, σα υπόσχομαι. Κάθε φορά και στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, ιδίως σε αυτούς που παπαγαλίζουν το μνημόνιο ναι. ε, επανταλλάγματι, γιατί είναι, δηλαδή, είναι δηλαδή. οι σχέσεις, ξέρετε, διαπλοκής μεταξύ ε, εκτελεστικής εξουσίας και, και μηδιοκρατίας είναι πια κατάδυλες. Θα έρθουμε, έχω ετοιμάσει ερώτημα για τα μήνυα. Το ερώτημα όμως που θα τους κάνω και σας το λέω ήδη και σε εσά και ελπίζω να αρχίσουν να απαντούν. Είναι εκείνοι τι θα κάνουν επικοινωνιακά, διότι στρατηγικά... Είναι ένα ερώτημα. Θα στηρίξουν την κυβέρνηση που θα διεκδικεί ναι. ή θα παπαγαλίζουν τα επιχειρήματα της κυρίας Μέρκελ και των πιο ναι. ακραίων νεοφιλελεύθερων στην Ευρώπη. Βάζετε πολύ ωραίο θέμα, με ενδιαφέρει και θα, θα, μείνουμε σε αυτό. Πριν όμως θέλω να, να σας ρωτήσω το εξής. Α, υποθετικό είναι το ερώτημα, αλλά μπορεί να είναι και η, μια στάση συγκεκριμένη από τους δανειστές. Σας πούνε ότι εμείς δεν κουρεύουμε καθόλου το χρέος, εάν από εκεί και πέρα σκέφτεστε καθόλου αυτό που λέμε μονομερείς ενέργειες. Το σκέφτεστε ε, καταρχάς, αυτό ή έχει φύγει αυτό από τις σκέψεις σας. Καταρχάς θα ήθελα να αποκαταστήσω κάποια πράγματα, γιατί ναι. όταν λέμε κάποιες λέξεις ναι. δημιουργούνται ίσως και κάποιες παρανοήσεις. Ναι. Μονομερείς ενέργειες δεν είναι κατά ανάγκη κάτι αρνητικό. Τι εννοώ, η εσωτερική πολιτική σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό κατά το σύνταγμα μονομερό σας καταρχας θα ηθελα να αποκαταστησω καποια πραγματα γιατι οταν λεμε καποιες λεξεις δημιουργουνται ισως και καποιες παρανοησεις μονομερεις ενεργειες δεν ειναι κατα αναγκη κατι αρνητικο τι εννοω η εσωτερικη πολιτικη σε ενα πολυ μεγαλο βαθμο κατα το συνταγμα μονομερο ασκείται. Και mm. αυτό το οποίο έχει επινοηθεί με τη διαδικασία της επιτήρησης και της τρόικας, δηλαδή όχι απλώς να μην ασκείται μονομερό, εννοούμε συλλογικά από την κυβέρνηση και με την εντολή του ελληνικού λαού. Όχι απλώς να μην ασκείται έτσι η πολιτική, αλλά να ασκείται καθ' mm. Και ε, υπό την αίρεση της έγκρισης κάποιων υπαλλήλων διεθνών οργανισμών στους οποίους ανήκουμε, αυτό είναι μια πλήρης παραμόρφωση. Τη συνταγματική λειτουργία και μια πλήρη κατάλυση του κοινοβουλευτισμού και τη κοινοβουλευτική λειτουργία. Ναι. Τώρα, σε σχέση με αυτό το οποίο. Να μείνουμε στην ουσία του ερωτήματος. Α πούμε ερωτήματος. ότι είναι αρνητική. Ξέρετε γιατί επιμένω. Επιμένω διότι μερικοί έχουν βγει ήδη και έχουν αποκλείσει ε, την διαγραφή του χρέου. Ζητούν, συζητούν άλλα πράγματα. Δεν θα την και τα λοιπά. Ακούστε, αυτοί όλοι που σπέβδουν μονομερό να αποκλείουν τη διαγραφή ναι. του χρέου, θα πρέπει να ξέρουν ότι δεν αποφασίζουν μονομερό. Συλλογικά θα ληφθούν οι αποφάσει στα ευρωπαϊκά όργανα και στα διεθνή φόρα, mm -hmm. με συλλογικό τρόπο και εκεί επίση πρέπει να σα πω ότι δεν είμαστε μόνοι μα. Ναι. Και ω ελληνική κυβέρνηση δεν θα πρέπει να Καταλαβαίνω δηλαδή ότι είστε αισιόδοξοι Έχ... θέμα. Είμαστε, αυτό κοιτάξτε, Είμαστε αισιόδοξοι, διότι είμαστε Μάλιστα. αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε και να ενεργοποιήσουμε και όλε μα τι συμμαχίε. Ήδη θα έχετε παρατηρήσει ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο όλο ένα και περισσότεροι από εκείνου που εμφανίζονταν ω άτεγκτοι εμφανίζονται να μετατοπίζονται. Στην, ναι. στις ε, τοποθετήσεις και τους, να κρατούν στάση αναμονής να κρατούν μια, μια στάση. πιο ε, ουδέτερη αν θέλετε ουδέτερη, και ναι. σοφρονή στάση ναι. πάρα πολλοί ενεργοποιούνται με αλληλεγγύη προς το λαό μας και πάρα πολλοί διανοούμενοι θα είδατε και άνθρωποι του πολιτισμού της διανόησης υπογράφουν ε ε, ε και η συμπαράσταση. συμπαράστασης ναι. 300 και 300, και πλέον 300. από όλη την Ελλάδα, από όλη την Ιφίλιο. Ε, ναι. και κοινωνικές δυνάμεις και πολιτικές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη mm -hmm. ενεργοποιούνται αλληλέγγυα και με συμπαράσταση στις διεκδικήσεις μας γιατι γιατί αυτέ οι διεκδικήσει, κύριε Λιάτσο του ελληνικού λαού δεν είναι ε, κατά αποκλειστικότητα διεκδικήσει μα. Πρεσβεύουν και αντιπροσωπεύουν διεκδικήσει αξιοπρέπεια και αποκατάσταση τη δημοκρατία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και γι' αυτό βρίσκουν συμπαραστάτε. Ξέρετε, η αλληλεγγύη είναι μία φλόγα η οποία εξαπλώνεται και μεταδίδεται πάρα, πάρα πολύ ε, ενεργά και γρήγορα. Αναφερθήκατε σχεδόν με οργή στα μίντια. Και βλέπω σοβαρή ενόχληση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πιεστεί από τη μεταχείριση των μεγάλων μέσων ενημέρωση στην Ελλάδα. Μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρα πολύ ενοχλήσει προσώπου ναι. τη ε, μηντιακή διαπλοκής. Είναι κατάδηλο εξάλλου αυτό. Mm -hmm. Και σαφώς βεβαίω έχουμε ενοχληθεί, όπως ενοχλείται και ο κάθε πολίτης αν κάνετε έτσι μία δημοσκόπηση στο δρόμο, στο πώ εισπράττουν αυτή τη για μονομερή... Για την αξιοπιστία, λέτε, για την αξιοπιστία των μέσων ενημέρωση. Ιδιαίτερα. Ναι. Ιδιαίτερα και για αυτήν την ε, ε, συντονισμένη Δεν επίθεση στον, ε, ναι. στον ΣΥΡΙΖΑ και στην αξιωματική αντιπολίτευση, καθ' όλη αυτή ναι. την διάρκεια. Και βεβαίω είναι πάρα πολύ ενοχλητικό ότι αυτές οι επιθέσεις εκπορεύονται από εκείνους που είναι ευνοημένοι του συστήματος του πάλεποτε κρατεού δικοματισμού, ναι. που 40 χρόνια κυβερνάει αυτόν τον τόπο και ναι. μας έχει φέρει εδώ ναι. που μας έχει ναι. φέρει, είναι ευνοημένοι, είναι αυτοί που δεν πληρώνουν τις, τους φόρους που προβλέπονται στην νομοθεσία, αλλά αναβάλλεται ξανά και ξανά με τροπολογίες της ντροπή η καταβολή τους, είναι αυτοί που χρησιμοποιούν το Πανελλαδικής Εμβέλειας και όχι μόνο σήμα ε, χωρίς αντίτιμο, mm. είναι οι ίδιοι οι οποίοι συμπράττοντας τα έξι κανάλια Πανελλαδικής Εμβέλειας στην εταιρεία DIGIA πήραν αντί πινακίου φακή στο ψηφιακό φάσμα σε Πανελλαδικό και ε, Περιφερειακό επίπεδο. Mm. Τώρα με βάζει σε πειρασμό να σα ρωτήσω. Είναι οτιήσω, βέβαια και οι ίδιοι που πολύ, πολύ, πολύ κρίσιμο Δώσε θέμα. Μου... λεπτό ένα, θέμα. Παρακαλώ. Ένα, ένα λεπτό ναι. να, να πω και το εξή. Είναι και οι ίδιοι που ευνοήθηκαν τα μάλα ναι. από το κλείσιμο τη ΕΡΤ. Το, πλα, το πραξικοπηματικό κλείσιμο τη ΕΡΤ, 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 ΕΡΤ και την υποκατάστασή του, αντικατάστασή τη από αυτό το έκτρομα που λέγεται ΝΕΡΙΤ. Την ΕΡΙΤ. Το σημερινό μόρφωμα που λέτε τη δημόσια τηλεόραση που λέγεται ΝΕΡΙΤ. Εγώ τα ακούω πολύ καλά αυτά που λέτε και πράγματι Είστε φωνή δυνατή απέναντι σε αυτό που ονομάζουμε μηντιακή διαπλοκή και όχι μόνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν έρθει στα πράγματα, τι θα κάνει με τα κανάλια, τα μεγάλα κανάλια. Που, ΣΥΡΙΖΑ... που έχουν άδειε πανελληνική εμβέλεια, όπω είπατε και τα λοιπά, και δεν πληρώνουν λεφτά. Δεν, πληρώ... δεν είναι εντάξει, δηλαδή, στι υποχρεώσει του. Στο δημόσιο. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευτεί, κύριε Λιάτσο, και είναι μάλιστα και στο πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη μία από τι βασικέ δεσμεύσει μα, ναι. ότι θα αποκαταστήσουμε αυτήν την. Δηλαδή, κάτε το μα λίγο λιανά να το καταλάβουμε. το δηλαδή, τηλεοπτικό τοπίο θα γίνει εξ υπαρχή προκήρυξη. Αδειό. Α, θα ξαναπροκηρύξετε εξ, εξ αρχή τι άδειε. Θα προκηρυχθούν οι άδειε με κανόνε. Δηλαδή, ξεκινάμε με, από το μηδέν στην ιστορία αυτή. Με κανόνε διαφάνεια. Ξεκινάμε από το μηδέν δηλαδή. Το βασικό με συγκεκριμένο σχέδιο και με διαδικασίες ποιοτική λειτουργίας και αξιοκρατίας. Ναι. Δεν μπορεί να ανέμονται την ενημέρωση ε, οι ίδιοι και οι ίδιοι χωρίς κανόνες και χωρίς κανένα όφελος για το δημόσιο. Γιατί πρέπει να θυμόμαστε ότι η χρήση των συχνοτήτων ραδιο, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών είναι πρόσβαση και χρήση ενός δημοσίου αγαθού. Ναι. Το οποίο όταν το δημόσιο το εκχωρεί πρέπει να εισπράττει και κάποιο δηλαδή, αντίτιμο. Δηλαδή η ιδιωτική τηλεόραση στην Ελλάδα θα ξεκινήσει εξ αρχή ε, και οι άδειε, όλο αυτό το σύστημα, θα το ξεκινήσετε από την αρχή, από το Α. Δεν έχει ξεκινήσει αυτό το σύστημα. Ναι. Το ναι, πρόβλημα. Ναι, αλλά λειτουργούν είναι... τα κανάλια τόσα χρόνια. Προβλημα... Λειτουργούν... Από το 89 και μετά λειτουργούν, λειτουργούν τα κανάλια. Λειτουργούν δυστυχώ 25 χρόνια και πλέον ναι. χωρίς χωρί κανόνε. Χωρί να υπάρχει κανόνα αδειοδότηση. Η τελευταία ρύθμιση που έγινε ε, το 2013, λίγο πριν την εισβολή των ΜΑΤ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ήταν ρύθμιση με την οποία αναγνωρίστηκε νομοθετικά, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, άκουσον άκουσον, ότι νομίμως λειτουργούν όσοι εκπέμπουν. Ναι. Χωρίς προϋποθέσεις, ούτε φορολογικής ενημερότητας, ούτε αρχών διαφάνειας, ούτε ε, εξασφάλισης της μη σύγκρουσης συμφερόντων. Χωρί χωρίς καμία απολύτως προϋπόθεση. Ε, αυτό το πάρτι θα Ξέρε, σταματήσει. Ξέρετε τι απογοήτευση θα έρθει στον κόσμο, εάν αυτά τα πολύ σωστά κατά τη γνώμη που, που λέτε τώρα, σε απευθείας μετάδοση και σας βλέπει πάρα πολλοί κόσμος, δεν τα τηρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρξει ττάξτε, πολύ μεγάλη ο απογοήτευση ο στον κόσμο. όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Λιάτσο, και τα δυόμιση τελευταία χρόνια που είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση, έχουμε αποδείξει... Και γιατί, να, να συμπληρώσω τη σκέψη μου, Βεβαίως. διότι Ξέρουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να, να υπάρξει με τοπική σύγκρουση με τη διαπλοκή. Η διαπλοκή στην Ελλάδα, το ξέρετε, είναι πάρα πολύ δυνατή και το έχει αποδείξει ότι είναι πολύ δυνατή. Άρα είναι πολύ δύσκολο στι 26 του Γενάρη να υπάρξει με τοπική σύγκρουση με τη διαπλοκή. Έχουμε μία βασική διαφορά με εκείνου που διαπλέκονται. Ότι εμάς δεν μα έχει ούτε στην τσέπη του, ούτε στο χέρι του, ούτε στη λίστα του κανεί. Και αυτό το κάνει πολύ ευκολότερο, αν θέλετε, να συγκρουστούμε, διότι έχουμε αποδείξει ότι δεν επιδιώκουμε κιόλα ούτε ανταλλάγματα ούτε αντίδωρα mm. από εκείνου οι οποίοι αρέσκονται στο να δημιουργούν τέτοιου είδου σχέσει αμοιβαίων εξυπηρετήσεων και ανταλλαγή Να σα ρωτήσω κάτι σε προσωπικό επίπεδο. Είστε πολύ μαχητικοί. Σε άλλους, ε, αυτό δημιουργεί μία ενόχληση. σε άλλου αρέσει πάρα πολύ. Είστε μια φωνή πολύ δυνατή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σα παρακολουθούμε. Έχετε συγκρουστεί, έχετε τσακωθεί, έχετε ανταλλάξει πολύ έντονου διαξευισμού και σε ζωντανέ συνδέσει με τη Βουλή. Σε, σε προσωπικό επίπεδο, τη ζωή Κωνσταντοπούλου, τα μεγάλα κανάλια, αυτό που λέμε, τα συστημικά κανάλια, την καλούν αυτό το διάστημα. Δηλαδή το Μέγγο, ο Αντένα ο Α, τα μεγάλα κανάλια σας καλούν στα πάνελ ή στις εκπομπές τους. Κοιτάξτε, όχι τόσο συχνά, όμως η αλήθεια είναι ότι ούτε και εγώ, δεν, ούτε και εγώ ανταποκρίνομαι, α το ναι. πούμε έτσι, με ιδιαίτερη συχνότητα με την έννοια ότι ε, το είχαμε ξανασυζητήσει αυτό τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής ναι. περιόδου θεωρούσα απόλυτη προτεραιότητα την παρουσία μου εκεί όπου έπρεπε να είμαι ναι. δηλαδή στη Βουλή mm -hmm. και στη συζήτηση των νομοσχεδίων των τροπολογιών στην εξέταση θεμάτων γιατί ξέρετε κύριε Λιάτσο η πραγματικότητα είναι ότι καθ' όλη τη διάρκεια της κοινοβουλευτική περιόδου η κυβέρνηση παραμόνευε. Πραγματικά, πότε θα πιάσει στον ύπνο το Κοινοβούλιο για να φέρει μια ρύθμιση που είτε θα ε, ναι. αποτελούσε την πλήρη άλωση δικαιωμάτων ελευθεριών και εκτιμένων, είτε θα επέβαλε κάποιο φόρο, είτε θα εξυπηρετούσε κάποιον δικό τη. Έχετε εικόνα πόσες τροποποιήσεις περάσαν το τελευταίο διάστημα, δηλαδή τα τελευταία 24 ώρα πριν κλείσει η Βουλή. Ε, θα σας πω ότι στα δύο τελευταία νομοσχέδια άγγιξαν και ξεπέρασαν τις 100, Μάλιστα. οι κατατεθειμένες τροπολογίες, και ήταν περίπου 30 ε, ή και παραπάνω εκείνες οι οποίες έγιναν αποδεκτές, είτε υπουργικές, είτε βουλευτικές. Έγιναν, εννοώ, αποδεκτές ναι. από την κυβέρνηση. Ναι. Τώρα, ε, αναφερθήκατε στην ΕΡΤ και έχει ενδιαφέρον να μας πείτε ε, τι θα κάνετε με την ΕΡΤ, με αυτό το πραξικόπημα που οδήγησε στην ανεργία ξαφνικά, σε ένα 24ωρο 3.000 κόσμο, διότι οι απολυμμένοι είναι 2.000, κυρία Κωνσταντοπούλου, το γνωρίζετε εσεί βέβαια. 2.900 και. Ακριβώ. Ε, άκουσα με πολύ ενδιαφέρον τον κύριο Τσίπρα και εσά και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λέτε ότι όταν εμεί γίνουμε κυβέρνηση, θα αποκαταστήσουμε πλήρω τη λειτουργία τη δημόσια τηλεόραση. Από τη στιγμή που έπεσε το μαύρο του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου. Ναι, αυτό αποτελεί δέσμευσή μα και ναι. ταυτόχρονα θα σα έλεγα και μια συμβολική πράξη ε, επαναφορά τη δημοκρατική λειτουργία. Το μαύρο στις, στην ΕΡΤ ήταν από τι πιο ακραίε, τι πιο απολυταρχικέ πράξει. Ήταν στην πραγματικότητα μια χουντική εμπνεύσεω και δικτατορική υφή ενέργεια, νομίζω ότι σώκαρε την ελληνική κοινωνία και ενεργοποίησε τα δημοκρατικά αντανακλαστικά των πολιτών. Αυτό φάνηκε και στην πολύ διαδεδομένη και εξαπλωμένη συμπαράσταση και αλληλεγγύη που εκδηλώθηκε. Mm -hmm. Εμείς λοιπόν και για λόγους συμβολισμού και για λόγους ηθικής τάξης και για λόγους πολιτικής ουσίας, την ΕΡΤ θα την ξανά ανοίξουμε. και βεβαίω και εκεί κάτι γιατί είμαι σίγουρη ότι θα με ρωτήσετε. Θέλω να σας ρωτήσω δύο-τρία πράγματα. Ε, και εκεί λοιπόν ε, θα βάλουμε κανόνες που θα εγγυώνται μια διαφανή λειτουργία και θα αποτελούν δικλείδες αποτροπής ε, φαινομένων είτε αναξιοκρατίας είτε αναξιοκρατία ή μη αντικειμενικότητα στην ενημέρωση. Είτε είτε χειραγώγηση από την κυβέρνηση κυρίω, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι μια δημόσια. Ένα δημόσιο φορέα που όμω δεν μπορεί να γίνεται ούτε κρατικό ναι. ούτε κυβερνητικό. Αυτό είναι πολύ λεπτό το σημείο, ξέρετε, τη επιλογή των προσώπων που θα τοποθετήσει η νέα κυβέρνηση στη δημόσια τηλεόραση. Θέλω να σα ρωτήσω λοιπόν με τι κριτήρια θα γίνει αυτό, το ένα. Και το δεύτερο που έχει υποσχεθεί και ο κύριο Τσίπρα, τον έχουμε ακούσει και εγώ πολύ ευχαριστήτα τον άκουσα, είναι ότι θα αποκατασταθούν όλοι οι απολυμμένοι. Δηλαδή, ο κόσμο που εργαζόταν την 11η Ιουνίου, όταν έπεσε το μαύρο, και ήταν συγκεκριμένο ο αριθμό, τον είπαμε τον αριθμό, αυτοί όλοι θα επαναπροσληφθούν στη δημόσια τηλεόραση. Εμείς, Αυτή είναι η δέσμευση. συγκεκριμενο αριθμο τον ειπαμε τον αριθμο καταλάβει αυτη ειναι εχουμε καταλαβει καλα τη δέσμευση, κύριε... Ισχύει αυτό. Βεβαίω. Εμεί ε, 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 έχουμε ρητό και κατ' επανάληψη δηλώσει ότι θεωρούμε άκυρε τι απολύσει. Και Μέχρι. εκτός του ότι τις θεωρούμε εμείς άκυρες, υπάρχουν πλήστες δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν... Τους απο, ε, ε, δεν είναι καν γύρω απολυμένοι και πολλοί είναι εργαζόμενοι αγωνιστικά στην, στην Ερτόπεν, ε, στην δηλαδή, Ερτόπεν και στην Ερτρία σε όλη αυτή την προσπάθεια που ναι. αποτέλεσε και ένα νέο υπόδειγμα ενημέρωσης. Mm -hmm. Νομίζω που θα το λάβουμε υπόψη στη συγκρότηση ναι. των κανόνων για την ο κόσμος μου λέει εμένα, ε, νέα ΕΡΤ. Ο κόσμο μου λέει το εξή. Θα έρθει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα, αν, αν μου επιτρέπετε, μόνο Παρακαλώ. να, το, να ολοκληρώσω την απάντησή μου. Η, είναι λοιπόν δεδομένο ότι απολύσει έγκυρες δεν υπάρχουν. Άρα υποχρεωμένη είναι η πολιτεία να αναγνωρίσει τι σχέσει εργασία. Από εκεί και πέρα, δέσμευσή μα είναι ότι η διάρθρωση του της νέας ΕΡΤ, της ΕΡΤ που θα α, επαναλειτουργήσει και οι κανόνες που θα τεθούν θα είναι κανόνες αξιοκρατίας, διαφάνειας και όχι ρεβανσισμού. Μάλιστα, τώρα γίνεται σαφής οπότε δεν χρειάζεται να επιμείνω. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πώς θα στελεχωθεί η δημόσια τηλεόραση, με ποιο τρόπο δηλαδή, για μας σας είπα, είναι πολύ αυτοί, αυτοί, οι τρεις άξονες, η αξιοκρατία, η διαφάνεια και η μη εκδήλωση ρε, ρεβανσισμού είναι απαραίτητες προϋποθέσεις και ένα πάρα πολύ σημαντικό προηγούμενο που θα λάβουμε υπόψη και θα αξιοποιήσουμε είναι αυτό το νέο υπόδειγμα που συγκρότησαν οι παραμένοντες εργαζόμενοι της ΕΡΤ, οι αντιστεκόμενοι... Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ που εκπέμπουν ε, ελεύθερα από την ΕΡΤ Open, από την ΕΡΤ3, από τα ραδιόφωνα και χωρίς της ΕΡΤ. Και χωρί να αμύβονται. Της ΕΡΕ, που κάνουν έτσι ακριβώς, χωρίς να αμύβονται. Με ένα πρόγραμμα και ένα πλαίσιο αυτοδιαχείρισης. Αυτό είναι ένα νέο υπόδειγμα που, από το οποίο νομίζω ότι μπορούμε να αντλήσουμε πολύ πολύ ε, σημαντικά ε, συμπεράσματα. Τώρα, μια και μιλήσαμε και για τη διαπλοκή και για τις συγκρούσει που έρχονται. Εγώ τα ακούω καλά στα αυτιά μου αυτά. Εσεί δηλώσατε ότι η καθεστοτική διαπλοκή φτάνει στο τέλο τη. Θεωρητικά είναι εύκολο να το λε. Σε πρακτικό επίπεδο, είναι εύκολο να γίνει αυτό, Κοιτάξτε, τίποτα Τώρα από εσείς όλα. Τώρα, θα όσα... συγκρουστείτε τίποτα με, με, όλα... με δυνάμει που έχουν φοβερέ ρίζε εδώ στα πράγματα. τίποτε από όλα όσα θα κάνουμε δεν είναι εύκολο. Και ναι. γι' αυτό, επειδή είναι δύσκολο, και για τα δύσκολα είμαστε, δεν, αν ε, ήταν για τα εύκολα θα αφήναμε αυτούς που είναι ε, 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 δεξιοτέχνες στην ευκολία. Ε, για τα δύσκολα λοιπόν έχουμε ανάγκη τη στήριξη, την απόλυτη στήριξη και τη συμπαράσταση και την ενεργοποίηση του λαού. Και η σύγκρουση αυτή θα είναι δύσκολη, αλλά θα νικήσουμε, θα επικρατήσουμε. Ε, πολύ αισιόδοξη, σα ακούω. Σα ακούω πολύ αισιόδοξη. Και φταίνουν και οι δυνάμει τη διαπλοκή. Γι' αυτό λυσομανούν να μην επικρατήσουν. Να μην, να μην Έχω ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα από την Κατερίνη, από το φίλο που μα βλέπει τώρα, τον Νίκο. Λέει πού θα βρουν τα λεφτά για να τα δώσουν στο λαό. Ακούμε, λέει θα, θα, θα. Το ερώτημα είναι σαφέ. Πού θα βρείτε τα λεφτά για να δώσετε στον κόσμο. Στην Κατερίνη ήμουνα πρόσφατα στι ναι. περιφερειακέ εκλογέ και. Mm -hmm. Ε, έχω έτσι εικόνα από τους από την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι εκεί και είναι λογικό βεβαίως και να ναι. ε, ανησυχούν mm -hmm. και να ε, αισθάνονται μία ανασφάλεια. Βουλευτής Κατερίνης ήταν ένας από τους τρεις που συνυπέγραψαν εκείνη την φοβερή τροπολογία που ήρθε εκπρόθεσμα με την οποία ε, χαρίστηκαν οι... Ποινικέ ευθύνε των τραπεζιτών που δανειοδότησαν κόμματα και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Άρα, στο φίλο μα από την Κατερίνη, απαντώ πρώτα ότι τα λεφτά θα τα βρούμε μη χαρίζοντα ευθύνε και αξιώσει ε, του ελληνικού δημοσίου σε διάφορου συμμετέρου και τραπεζίτε. Σε σχέση όμω με την ουσία του ερωτήματο, θα σα πω ότι στο πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη έχουμε κάνει μία κοστολόγηση πολύ συγκεκριμένη mm -hmm. για το. Α, για το από πού θα αντληθούν τα 12 τα, περίπου δισεκατομμύρια ευρώ που χρειάζονται για τι άμεσε προτεραιότητέ μα. Και εκεί μιλάμε. Μιλάτε για το για ΕΣΠΑ. Το, ε, για τα χρήματα από το ΕΣΠΑ, ναι. για τα χρήματα από το Ταμείο Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, ναι. που κάποιοι είχαν την έξυπνη ιδέα να αρχίσουν να απειλούν ότι, ότι θα τα πάρουν. Ότι αυτά είναι μόνο πίσω, για τι τράπεζε. Όχι, ότι μπορούν μόνο στι τράπεζε, τέλο Ακούστηκαν λεφτά, αυτά. διάφορα. Ναι. Θα πάρουμε επίση χρήματα από μία διαδικασία που έχουμε δεσμευθεί να δρομολογήσουμε και είναι μία διαδικασία. Στην ακριβώ. Ναι. Ε, Ρύθμιση των. Οφειλών προ το δημόσιο. Με, με τη βία στα σημαντικό... Λαγκάρτ, τι γίνεται κυρία Κωνσταντοπούλου. Με, με... τη βία στα Λαγκάρτ. Με τη λίστα τι κάνει Λαγκάρ. ο κύριο Σαμαρά, τι κάνει δηλαδή τόσο καιρό. Προφανώ βάλει... δεν θέλει να φορολογήσει τον πλούτο. Ο κύριο Σαμαρά, κοιτάξτε, καταρχά δεν ξέρω αν ανακοινώθηκε το πλήρε ψηφοδέλτιο επικρατεία και αν ο ε, στενό του σύμβουλο, ο κύριο Σταύρο Παπασταύρου, που είναι μέσα στη λίστα Λαγκάρντ με 5 εκατομμύρια ευρώ με offshore εταιρεία, με, στο όνομα το δικό του και των γονέων του, αν θα είναι βουλευτή επικρατή. Γιατί τότε θα σα απαντούσα ότι εκτό του ότι έχει φροντίσει να μην ελέγχονται, του επιβραβεύει και με θέσει ε, στα ψηφοδέλτια. Του. Υπάρχουν και πολύ μεγαλύτερα ψάρια πάντα στη λίστα Λαγκάρτ. Υπάρχουν, λακάρια. υπάρχουν και το Λα... πρόβλημα είναι ότι ενώ η λίστα αυτή ήταν στα χέρια τη ελληνική κυβέρνηση από το 2010, αλλά πολλά χέρια σε επίπεδο υπουργών του ΠΑΣΟΚ και εκλεκτών, του, εκλεκτών τους επικεφαλής του ΔΟΕ. Μιλάω για τον κύριο Παπακοσταντίνου, τον κύριο Διώτη και τον κύριο Βενιζέλο. Mm. Εν συνεχεία, όταν αποκαλύφθηκε η ύπαρξή της, ο κύριος Σαμαράς διότι ο κύριος Σαμαράς διόρισε τον επικεφαλής του ΔΟΕ τον κύριο Στασινόπουλο, φρόντισε να μην υπάρχει ούτε η κατάλληλη στελέχωση, ούτε οι δέουσες εντολές στους ΔΟΕ, ώστε να γίνει γρήγορα ο έλεγχος και να υπάρξει ταχεία ίσπραξη και ανάκτηση ναι. των αξιώσεων του ελληνικού δημοσίου. Είναι τεράστια τα ποσά που βρίσκονται μέσα στη λίστα, είναι και συγκεκριμένοι και γνωστοί, εκείνοι που βρίσκονται μέσα στη λίστα και είναι και εκπρόσωποι των δύο κομμάτων εξουσίας μέχρι σήμερα δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ είναι και εκπρόσωποι της μηντιακής και εργολαβικής και οικονομικής ολιγαρχίας Είναι λοιπόν ευθύνη εκείνων οι οποίοι διαχειρίζονται τη λίστα σε επίπεδο ελεγκτικών μηχανισμών το γεγονός ότι δεν έχουν εισπραχθεί χρήματα ναι. μέχρι σήμερα ναι. και τουλάχιστον εκείνα τα χρήματα που μπορούσαν να εισπραχθούν. Δώσατε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο βήμα τη Κυριακή, τη περασμένη Κυριακή. Μιλήσατε για τα σκάνδαλα που θα κάτσουν στο Εδώλιο με μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μπορείτε να πείτε στου τηλεθεατέ μα ποια είναι αυτά τα σκάνδαλα που θα κάτσετε στο σκάνδι αμέσω. Κοιτάξτε, εμεί αυτό το οποίο εγγυόμαστε, γιατί δεν θα παραστήσουμε φυσικά ούτε θα υποκαταστήσουμε την δικαστική εξουσία, mm. mm -hmm. ε, όμω έχουμε υποχρέωση αφενό να εγγυηθούμε ότι η δικαιοσύνη θα λειτουργήσει απρόσκοπτη και χωρί παρεμβάσει στι υποθέσει εκείνε που αποτελούν οικονομικά και πολιτικά σκάνδαλα. Και αναφέρομαι στη Siemens, αναφέρομαι στα εξοπλιστικά και τα υποβρύχια, αναφέρομαι στην υπόθεση της ΣΕΡΤ, γιατί και εκεί έγινε μία Ε, Παράνομη, λέτε, πράξη. Παράνομη πράξη και παράνομη εν συνεχεία αμνίστευση, ευθυνό, αμνίστευση και ασυλία για τον οικονομικό διαχειριστή, για τον κύριο Μάναλη. Ε, αυτά όλα είναι πράγματα που πρέπει να ελεγχθούν και για τα οποία υπάρχουν ήδη ανοιχτέ δικογραφίε. Mm -hmm. ε, ταυτόχρονα όμω πρέπει και η Βουλή να ασκήσει την αρμοδιότητά τη σε σχέση με κυβερνητικά πρόσωπα που ενεπλάκησαν σε υποθέσεις που αποτελούν είτε οικονομικά είτε και ε, ε, πολιτικής και ανθρωπιστικής χρειάς εγκλήματα. Το μνημόνιο είναι μια υπόθεση που θα ανοίξει. Διότι έχει διάσταση πολιτική, έχει διάσταση ποινική. Mm -hmm. Υπάρχει δικογραφία για το μνημόνιο που διαβιβάστηκε στη Βουλή mm -hmm. και για την οποία. Η δικογραφία η πώ σχηματίστηκε αυτή, πηγαίνει σχηματίστηκε από του οικονομικού εισαγγελεί, ναι. τον κύριο Πεπώνη και τον κύριο Μουζακίτη, του ναι. τότε οικονομικού εισαγγελεί, επαφορμή των δηλώσεων και τη δημοσίευση του βιβλίου του πρώην εκπροσώπου μα στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, του κυρίου Ρουμουλιώτη. Ναι, με αφορμή αυτό το βιβλίο, λοιπόν, σχηματίστηκε τη δικογραφία. Σχηματίστηκε ποινική δικογραφία και ναι. για, τα πολιτικά, προ... για τα κυβερνητικά πρόσωπα που διαβιβάστηκε με στη Βουλή. Ε, αρκεί να σας πω. Με τίτλου, μπορείτε να μα πείτε τι έλεγε ο κύριο Ρουμελιώτη. Ο κύριος Ρουμελιώτη, ε, όχι απλώ με τίτλου, αλλά και με έγγραφα, ναι. έλεγε ότι η ελληνική κυβέρνηση του 2010 γνώριζε, όπως και ο κύριος Προβόπουλος γνώριζε, ναι. ότι το πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα μάλιστα υπιότερο από το μνημόνιο, θα δημιουργούσε, θα ήταν μη ε, βιώσιμο ως πρόγραμμα, mm -hmm. θα δημιουργούσε διάρρηξη του κοινωνικού ιστού στην Ελλάδα και θα οδηγεί το σε αποτυχία. Ότι το γνώριζαν αυτό και η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος, ότι είχε ο ίδιο ενημερώσει και υπάρχει στη δικογραφία και η και απόφαση. Απόρρητη... Τι αδίκημα στοιχειοθετείτε με αυτό που μα λέτε, έτσι, να το καταλάβουμε. Τι αδίκημα στοιχειοθετείται. η υπόθεση του μνημονίου αγγίζει ε, και την οικονομική εγκληματικότητα, αγγίζει και το πολίτευμα. Γιατί το, το μνημόνιο ουσιαστικά. Βασικά έδρασε κατά της δημοκρατίας. Ε, ε, απενεργοποίησε το κοινοβούλιο, απενεργοποίησε τις δημοκρατικές διαδικασίες και εγγύησεις, ενήργησε ως διαδικασία επιβολής και υποταγής και αποστέρισε από το κοινοβούλιο εξουσίες που του αναγνωρίζει το Σύνταγμα. Μάλιστα. Πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η η πτυχή που μα αναπτύξατε. Πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή. Είναι επίσης επίση θα... ενδιαφέρον, κύριε Λιάτσο, ότι αυτή τη δικογραφία τη ζητούσαμε σε αντίγραφα. Εγώ προσωπικά έχω κάτσει να τη μελετήσω ατελείωτε ώρε σε ένα γραφείο που εργάζονταν 15 υπάλληλοι τη Βουλή, διότι ο πρόεδρο τη Βουλή, ο κύριο Μημαράκης, δεν μα τη χορηγούσε σε αντίγραφο. Για ποιο λόγο. Είναι επίση ενδιαφέρον. Παράνομο, δεν είναι Κατά την άποψή μου, ναι. Ε, το έχουμε καταγγείλει. Ναι. Ε, είναι επίση ενδιαφέρον ότι ότι υπήρξε και διαβίβαση αυτής της δικογραφίας, η συγκυβέρνηση, η, η τρικυβέρνηση τότε, τα κόμματα τα οποία ε, στήριζαν την κυβέρνηση Σαμαρά τον Νοέμβρη του 2012, καταψήφισαν, τότε, ναι. Ναι, καταψήφισαν την πρότασή μας να συσταθεί όχι προανακριτική, εξεταστική επιτροπή Μες. για το μνημόνιο, Προκειμένου να μάθει ο ελληνικό λαό την αλήθεια. Γιατί ξέρετε, η αποκατάσταση τη πραγματικότητα, η διαφάνεια και η πληροφόρηση του λαού για την αλήθεια είναι στοιχειώδε συστατικό μια δημοκρατία. Μάλιστα. Πρέπει να πάμε αναγκαστικά σε διαφημίσει. Και σε δύο λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί, φίλε και φίλοι.